Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, πώς είστε? Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς δεν είστε καλά. Εσείς φωνάζετε. Έχουν αυξηθεί αντοχές μας αυτά τα 2-3 χρόνια, οπότε ναι, το παλεύουμε και αγωνιζόμαστε. Πείτε μου τώρα γιατί τα κάνουν όλα αυτά και τι γίνεται και ποιες είναι αυτές οι διαγνωστικές εξετάσεις διαγνωστικές με μία, ξέρετε, έτσι μικρή αναφορά να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, πολύ ωραία. Αυτές οι εξετάσεις είναι στο πρότυπο των εξετάσεων που κάνει ο ΟΣΑ κάθε 3 χρόνια διεθνώς. Είναι εξετάσεις με ερωτήσεις οι οποίες είναι κλειστού τύπου, δηλαδή σωστό, λάθος, πολλαπλής επιλογής κλπ. Στην πραγματικότητα δεν κάνουν διάγνωση του πραγματικού μορφωτικού επίπεδου των μαθητών και το επίπεδο των σχολείων. Αυτό που κάνει ο ΟΣΑ κατατάσσει τις χώρες διεθνώς. Εμείς είμαστε από αυτές που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη. Δεν μας έφτανε αυτό. Η κυρία Κεραμέως βάζει και ελληνική πίζα σε εισαγωγικά για να κάνει μια κατάταξη και των δικών μας σχολείων σε καλά, μεσαία και χαμηλού επίπεδου σε μια περίοδο που τα σχολεία άλλοτε ήταν κλειστά, άλλοτε ήταν ανοιχτά, άλλοτε είχαν τηλεεκπαίδευση, άλλοτε όταν ήμασταν και μέσα στις τάξεις λείπαν τα μισά παιδιά ή λείπαν οι μισοί καθηγητές λόγω COVID. Όλα τα έχει μαριωρεί, συγγνώμη, αυτό μας έλειπε. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε γλώσσα και σε μαθηματικά, εφαρμόζεται πιλωτικά φέτος, θέλουν να το κάνουν για όλα τα σχολεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Κύριε Σουρουλή, θα γίνει, μισό λεπτό, απλά απορία έχω, σας διακόπτω, αλλά να την λύσω. Παρακαλώ. Αυτή την απορία μου. Το ίδιο σύστημα, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προβλήματα, αλλαγές με την εκπαιδευτική διαδικασία σε πάρα πολλές χώρες, το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται φέτος, δηλαδή με αυτές τις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα και στις υπόλοιπες χώρες? Είναι κάτι που γνωρίζουμε. Στις υπόλοιπες χώρες, ξέρω ότι πάρα πολλές χώρες κάνουν αυτό το διαγωνισμό του ΟΣΑ. Ναι. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου ότι υπάρχει και εχώρια εκδοχή αναχώρα που το κάνουν. Κοιτάξτε, δεν είναι το πρώτο δείγμα πραγμάτων που έχουν ήδη αρχίσει να θεωρούνται παροχημένα σε άλλες χώρες και το φέρνουν εδώ. Δηλαδή και η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων με τον τρόπο που γίνεται, ενώ έχει αποτύχει σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο και βγαίνουν και αυτοί που τα δρομολογήσανε και λένε ότι τελικά καταστρέψαμε την παιδεία με αυτά, εμείς τα φέρνουμε τώρα εδώ. Δεν είναι λάθος. Όντως θέλουν να καταστρέψουν την παιδεία και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Γιατί... Άρα λοιπόν δεν είναι αθώες αυτές οι εξετάσεις, δεν μου λέτε. Δεν είναι καθόλου αθώες. Να σας πω κάτι. Μας ακούνε και γονείς που έχουν και παιδιά και έχουν και παιδιά στο Λύκειο και κάποια θα δώσουν και πανελλαδικές. Σε λίγες μέρες. Στο Λύκειο βάλαν την Τράπεζα Θεμάτων και την ελάχιστη βάση εισαγωγής που γνωρίζουμε όλοι τι στρεβλώσεις υπήρχαν και τι σφαγή έγινε πέρυσι και πόσα παιδιά μείναν εκτός πανεπιστημιακών σχολών. Αυτό είναι για το Λύκειο. Σου λέει, έχουμε αυτό στο Λύκειο. Να μην βάλουμε κάτι στο γυμνάσιο, να μην βάλουμε κάτι και στο δημοτικό. Είναι τώρα δυνατόν παιδιά δημοτικού να τους βάζεις εξετάσεις τύπου πανελλαδικού χαρακτήρα? Ποιος είναι ο σκοπός αυτών των πραγμάτων? Στην πραγματικότητα ο σκοπός είναι ότι αντί να ενισχύσουμε τα σχολεία με καθηγητές και με υλικοτεχνικές υποδομές και να δούμε, όπως έγραφε και ανακοίνωση, πώς θα υπάρχει η ομαλή επανένταξη των παιδιών στο σχολείο μετά από 2 χρόνια πανδημίας, το θέμα είναι να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που να φανεί ότι δεν φταίει το Υπουργείο για τα χάλια της εκπαίδευσης, φταίτε εσείς που δεν γράφετε καλά, που δεν είστε διαβασμένοι ή φταίνει οι καθηγητές σας που δεν σας προετοίμασαν. Πάντως η κοινή προετοιμασία, ένα λεπτάκι, ότι εάν αρχίσουμε να αφήνουμε τις πολύ όμορφες δράσεις που κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία μας και να μην δίνουμε βάρος στο μάθημα σε όλες τις εκδοχές και να βλέπουμε τα παιδιά μόνο ως μέσο ή να τους προετοιμάσουμε για κάποιες εξετάσεις από το φόβο μην αποτύχουμε, το έχουμε χάσει τελείως. Ήδη στο Λύκειο αυτό το πράγμα το έχουμε βιώσει. Αντί να κάνουμε το μάθημα για να αναπτυχθεί ολόπλευρα ο μαθητής γνωστικά και ως χαρακτήρας, προσπαθούμε να βγάλουμε μια τεράστια ύλη για να μπορέσουν να γράψουν τα παιδιά. Αυτό όμως δεν είναι παιδεία, είναι κάτι άλλο.
Πάντως, από το Υπουργείο, αυτό το οποίο περνάνε ως μήνυμα, εγώ σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά, αλλά αυτό που περνάνε ως μήνυμα είναι ότι με αυτή τη διαδικασία για πρώτη φορά θα καταστεί δυνατή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η διαμόρφωση βελτιωτικών παρεμβάσεων στη βάση μετρήσιμων, αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών δεδομένων, έτσι. Σας λέω τι λένε. Βελτιωτική παρέμβαση. Καλύψτε τα κενά με καθηγητές από την αρχή της χρονιάς. Έβαια. Να σας πω μια άλλη βελτιωτική παρέμβαση. Δώστε χρήματα για υλικοτεχνικές υποδομές που έχουμε σχολεία που στάζουν νερά τα ταβάνια. Να οι υλικοτεχνικές, να οι παρεμβάσεις. Δεν τις ξέρουν, κυρία Δουλγεράκη. Τις ξέρουν. Περιμένουν την πίζα για να το κάνουν. Πώς οι γονείς και δήμοι και ΕΛΜΕ και σύλλογοι εκπαιδευτικών δεν έχουν συγκεκριμένες διεκδικήσεις για τα σχολεία και δεν καλύπτονται αυτές. Περιμένουν τη πίζα για να το κάνουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα των σχολείων. Εγώ κρατάω αυτό το οποίο λέτε, ότι αυτές οι εξετάσεις δεν είναι αθώες. Μάλιστα, και υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση και από τη ΔΟΕ που λέει από τους δασκάλους ότι, ξέρετε, δεν είναι αθώα αυτή η κατάσταση. Πάει με το ρυθμό αντιεκπαιδευτικά σχέδια σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια εκπαίδευση. Επιχειρούν να αλλάξουν τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου, να το μετατρέψουν σε ένα εξεταστικό κέντρο όπου θα κυριαρχεί η εμπορευματοποίηση του μορφωτικού αγαθού. Και δεν είναι και λίγα τα σχολεία που παίρνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία φέτος και στην Κρήτη. Είναι κοντά στα 40 από ό,τι βλέπω και στο σχετικό πίνακα, κύριε Σουρουλή. Ναι, ναι. Στο Ρέθυμνο είναι 4, είναι 1 στη πρωτοβάθμια και 3 γυμνάσια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι αρκετά και από το Λασίθι και από τα Χανιά, όπως επίσης και από το Ηράκλειο. Εσείς από τη δική σας την πλευρά αντιδράτε πάνω σε αυτό, λέτε ποια είναι τα κατά αυτής της διαδικασίας. Εκείνη την ημέρα πάτε ενδεχόμενα σε κάποια στάση εργασίας εσείς? Ναι. Εμείς αντιδράμε με προτάσεις και η πρότασή μας είναι να υπάρξει ένα κοίταγμα συνολικά στην ύλη του σχολείου, να υπάρξει μια αναδιάταξη της ύλης, ώστε να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να γιατρευτεί αυτό το κενό που υπάρχει στα παιδιά από τα 2 χρόνια πανδημίας. Να μην γίνουν οι συγκεκριμένες εξετάσεις. Έχουμε έρθει σε επαφή και με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, γιατί πρέπει να εξηγείς γιατί είσαι αντίθετος σε κάτι, όχι απλά να λες ότι είσαι αντίθετος. Θέλω να πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αρκετοί γονείς έχουν καταλάβει τι πάει να συμβεί. Από εκεί και πέρα έχουμε βάλει και εμείς ως ΕΛΜΕ Ρεθύμνου στάση εργασίας για τη συγκεκριμένη ημέρα το πρωί, ώστε να μπορούν νόμιμα οι εκπαιδευτικοί, εφόσον το θέλουν, να μην συμμετέχουν στη διαδικασία. Σκοπός είναι να ματαιωθούν οι εξετάσεις, να μην γίνουν, ώστε να μην εφαρμοστούν σε όλα τα σχολεία από την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Κύριε Σουρουλή, μπαίνουν στη διαδικασία να πούνε ότι θα πάμε σε διαγνωστικές εξετάσεις? Ενημερώνονται δηλαδή οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων από τους διευθυντές των σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων κλπ. Ότι θα βρεθεί σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, ότι χρειάζεται ενδεχόμενα μια ιδιαίτερη προετοιμασία των παιδιών, ξέρετε? Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να κάνουν προετοιμασία, ότι πρέπει να γράψουν ό,τι ξέρουν, γιατί αυτό είναι το περιεχόμενο μιας διαγνωστικής εξέτασης. Φαντάζομαι ότι αν περάσει όμως, σιγά σιγά θα αρχίσει αυτό το πράγμα να γίνεται και να υπάρχει ειδική προετοιμασία γι' αυτό. Δεν ξέρω κάθε διευθυντής κατά πόσο έχει ενημερώσει τους γονείς και κατά πόσο τα παιδιά ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Πάντως δεν είναι υποχρεωτική συμμετοχή των παιδιών. Στη χειρότερη περίπτωση να έχουν κάποια απουσία, αν υποθέσουμε ότι το έχουν σαν μάθημα. Αν και νομίζω ότι αν είναι στο σχολείο και δεν γράψουν, δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Δεν μπορούν να το κάνουν υποχρεωτικό για τα παιδιά. Βέβαια προσπαθούν να το κάνουν υποχρεωτικό για τα σχολεία για να δώσουν. Ναι, όταν λέτε ότι το πάνε σε στήλ αξιολόγησης για άλλους λόγους, αφού δεν είναι αθώα αυτή η διαδικασία, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει και καταλαβαίνουμε ότι τίνει να πάει στην κατεύθυνση αυτή που λέει να είναι υποχρεωτική αυτή η διαδικασία για την αξιολόγηση των σχολείων. Λοιπόν, 18 του μήνα είναι αυτή η στάση εργασίας. Κύριε Σουρουλή, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε και εμείς για το βήμα που μας δώσατε.